Αποκλείεται να μας περιμένουν. Σίγουρα θα χαρούν όταν μας δουν. Ήταν φοβερή ιδέα σου να τους κάνουμε έκπληξη. Εδώ βλέπουμε δύο φίλους. Δεξιά είναι ο Όλυμπος και αριστερά είναι ο Κύσαβος. Όλυμπος, 23 ετών, άσημος σκηνοθέτης. Φιλοδοξεί, γενικά φιλοδοξεί. Κύσαβος, 23 ετών, μπετατζής, καλός και τίμιος άνθρωπος, παλεύει για το μεροκάματο. Όμως, οι δύο φίλοι είναι πια τσακωμένοι. Κομπάρσος, 20 ετών. Απλά τον βάλαμε μέσα για το μεροκάματο. Και το ψώνιο. Άντε μία ώρα! Μα καλά, ποιος είναι αυτός? Κομπάρσος. Και τι κάνει? Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκανε τους δύο φίλους να είναι πια εχθροί. Όλυμπε, αυτό είναι για μένα και αυτό είναι όλο για σένα.
Πιστεύω ότι αυτή είναι η πιο δίκαιη μοιρασιά. Τι λες ρε Κισάδα, μου θες και την Κίντερ και την Μπουένο. Και το θεωρείς αυτό από πάνω δίκαιο. Καλά, οκ. Okay. Και τι θες να γίνει τότε. Λοιπόν, άκου. Εσύ μου μιλάς περισσότερο για την Μπουένο. Ναι. Εγώ δεν σου μιλάω περισσότερο για την Κίντερ. Όχι. Καλά. Οκ. Okay. Και τι θες να πεις αυτό. Τι να τον μοιραστούμε 50-50. Εσύ την Μπουένο και εγώ την Κίντερ. 50-50. Συμφωνεί. Ναι, συμφωνεί. Μου έφαγες την Μπουένο μου. Κορίτσια! Έλα, πάμε! Πάμε! Κι εγώ με μέσα στη δική σου τη ματιά λιώνω σαν φλόγα την αυγή σαν με κοιτά. Κάπως έτσι, δύο καρδιακοί φίλοι έγιναν δύο θανάσιμοι εχθροί. Για πάμε όμως να δούμε τι έγινε στο ασανσέρ. Ρόλμπε. Λες αλήθεια. Φυσικά έρχεσαι από πολεμού. Δηλαδή το έκανες για την εγκρίνηση για... Το αν κάνει και εμένα. Ναι. Ρε Όλυμπε. Είσαι πολύ φίλος. Θα με συγχωρέσεις. Έτσι είναι οι φίλοι. Συγχωρούν. Έχω κάτι με ανανοήθεια. Ξέρεις, εκεί στο εξωτερικό δεν νομίζω να μου πάρεις πολλά. Τζάμπα! Καλά το ρωτάς. Ό,τι θέλει το φιλαράκι μου. Σ' αγαπάω, Όλυμπε. Να σε καλά. Σκάβεις το λάδι. Ναι. Μέσα μας. Παρακαλώ. Ω, ευχαριστώ πολύ. Όμως, κάτι πάει στραβά και για τον Όλυμπο. Και επειδή μια κωμωδία πρέπει να έχει ευτυχισμένο τέλος... Όχι, Σαββέ. Μήπως το παρεξήγησες. Να παρεξηγήσω. Τι να παρεξηγήσω, Όλυμπε. Μήπως είσαι λάθος. Λάθος. Μήπως είσαι εσύ αυτός που φταίει. Να φταίω εγώ. Μια ζωή. Για όλα. Φταίω εγώ. Μα φυσικά. Εσύ είσαι λάθος. Εσύ είσαι αυτός που φταίει. Πάλι λάθος κάνω! Αλήθειος!
είχαμε μια τέλεια φιλία. Και εγώ τι έκανα. Πρόδωσα τη φιλία μας. Πρόδωσα εσένα. Πρόδωσα εμένα. Και τώρα. Και τώρα ζητώ τη φιλία μας πίσω. Ζητώ το φίλο μου πίσω. Ζητώ εσένα πίσω. Το ξέρω ότι είναι παράλογο και δεν πρόκειται να με συγχωρήσεις. Γιατί όλα αυτά βγαίνουν από εδώ. Τι να πω. Μην ψάλα. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές. Όλοι των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Λίκοι δυο μας ή κανείς. Ω! Κοίτε! Έκπληξη! Και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Ω, κάποιον ξεχάσαμε. Α, παιδιά, ο κομπάρσας. What do you want, κομπάρσα? Yes! Α, ο Μαρτίνι, no party. Never mind. Μα καλά, αυτός κομπάρσος δεν ήταν. Με συγχωρείς λίγο, κουμπίνι. Ω, καλώς τους! Παιδιά, ο Ηράκλειτος! Ηθικό δίδαγμα. Για να είσαι κοινά αποδεκτός, δηλαδή να σε φωνάζουν με το όνομά σου. Παιδιά, ο κομπάρσος. 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 Παιδιά, ο Ηράκλειτος. Και να μπορείς να μιλάς χωρίς λογοκρισία. Θα πρέπει πάντα να ξέρεις ποιο προϊόν διαφημίζεις. Κίντερ. Μπουένο. Κίντερ. Έκπληξη. Και να μην πας ποτέ με άδεια χέρια. Α, και πούστε. Όλα παίζονται και όλα κινούνται. Η ταινία πραγματεύεται τη συνεχή πορεία του ανθρώπου στο εγώ του, αντιμετωπίζοντας ως πρόκληση τη συνειδησιακή εχμαλωσία που προκαλεί ο στρουκτουραλισμός στη γραμματική και η ενδοσκοπική μανία. Και για να γίνω πιο κατανοητός, θα σας πω ένα ποίημα. Αντάβιες. Ιδρωμένα σκυλιά σε κυνήγι λαγού, σαν φτερούγισμα στο τέρμα του ουρανού. Ιδρωμένα πόδια ή θηριωδία του νου, είσαι αλλού, είμαι αλλού, για βάζει λομπλιού.